Hello. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε άλλο επεισόδιο των Incomigos. Σήμερα είμαστε εδώ σε μια διαφορετική εξόρμηση. Ήρθαμε να εξερευνήσουμε μια πραγματικά απομονωμένη παραλία εδώ στην Εύβοια. Βόρεια Εύβοια, νότια προς βόρεια βασικά. Κεντρικά είμαστε κοντά στη Χιλιαδού. Στην παρά μας σήμερα έχουμε Ντίνο Ζολότα. Έχουμε αφήσει το τζιπ τουλάχιστον 2 χιλιόμετρα πάνω. Δεν κατέβαινε με τίποτα ο δρόμος. Και γενικά είχαμε άλλα πλάνα. Είχαμε φέρει και μια βάρκα εδώ που σκοτεί. Να εξερευνήσουμε λίγο το τοπίο. Έχει κάτι ωραία νησάκια μέσα. Θα παίξουμε λαρεφ. Έχω φέρει στολές να κάνουμε βουτιά. Μάιος απαγορεύεται το ψαροτοφεγό. Πάντα σωστή και πάντα σεβόμαστε. Οπότε πάμε να ετοιμαστώ. Μπαμ μπαμ. Να κάνω μια βουτίτσα μέσα να δω να εξερευνήσω το βυθό. Μπούμ. Είμαι έτοιμος. Εντάξει, το μέρος είναι απίστευτο. Να δω τι παίζει γενικά εδώ. Να το έχουμε έτσι γενικά στα υπόψη μας. Γιατί φαντάζομαι ότι προς το καλοκαίρι θα φτιαχτεί ο δρόμος, δεν θα είναι τόσο χάλια. Δηλαδή με το τζιπ θα κατεβαίνω, πιστεύω δεν θα έχω πρόβλημα. Θέλω να δω έτσι γενικά τι με περιμένει σε αυτήν εδώ την παραλία. Κάρθι! Σε λιγάκι, ε! Ωραίος! Έτσι, έτσι, κάτσε λίγο να πας την τάνιντε. Ναι, ναι, το έχεις ανάγκη. Μην καείς μόνο, φίλε. Ωραίος, ωραίος. I'm at the bottom of the ocean. Everybody's watching me. Keep my memory in slow motion. But that kiss is hunting me. You would tell me it's just a feeling. But I'm too old for something new. I have something full of meaning. I wish I'd give it back to you. I'm at the bottom of the ocean. There's no win without a fight. There's no kiss without emotions. It's just that kiss without goodbye. Πολύ ωραίο μέρος, πραγματικά τροπικό. Εντάξει, είναι απίστευτο. Αλλά δεν νομίζω ότι τύχει να μου δώσει κάτι άλλο. Έκανα κάτι βουτιές στα 5-6 μέτρα. Δεν πάω άλλο μόνος μου. Δεν είδα κάτι το συγκλονιστικό. Δεν είδα κάτι που να με εντυπωσιάσει από θέματα ψαριών. Θα βγω, θα φτιάξω το καλάμι του LRF. Έχω πάρει 4 διαφορετικά τεχνητά. Και θα έρθω εδώ προς τα βράχια να κάνω αρκετές ρήψεις. Είναι πολύ αμμούδα κάτω, εν τω μεταξύ. Μόνο εδώ έχει τα βράχια. Μόνο από εδώ μεριά. Πίσω από εδώ είναι απέραντη η παραλία. Και κάτω, πέρα από τα βράχια δηλαδή, δεν έχει κάτι άλλο. Είναι άμμος. Και όπως το είδα και στο χάρτη, πρέπει να είναι τουλάχιστον μια 100-200 μέτρα μέσα έτσι η φάση. Οπότε πάω για LRF. Ωραία, βουτίτσα χαλάρωσα. Βγαίνω. Μην ξεχνάτε subscribe και like στους Incomigos, παιδιά. Κάντε ως μια γραφή. Πραγματικά μας βοηθάτε. Είμαστε πολύ λίγο πριν τους 1000 ακολουθούς. Με το που φτάσουμε το 1200 ακολουθούς, έρχεται κάτι πάρα πολύ καλό. Έχουμε ετοιμάσει κάτι σαν ομάδα. Για να σας ευχαριστήσουμε για τη στήριξή σας. Μην ξεχνάτε λοιπόν, η εγγραφή μας βοηθάει πάρα πολύ. Give it back to you. I'm at the bottom of the ocean. Απαγιάσαμε εδώ στη σκιά. Δεν παλεύονταν από εκεί. Ψηθήκαμε λίγο, ε. Ψηθήκαμε, φυγάμε. Πάμε για LRF. Κάτι κυνηγά εδώ μέσα. Να το πάλι. Παιδιά, γίνεται χαμός από δράκαινες. 2-2 έχουμε. Εντάξει, εντάξει. Μετά, να το πιέσα. Τι είναι αυτό, καλό ψαράκι είναι. Για να δούμε, για να δούμε. Μην είναι καμιά δράκαινα πάλι, σαν δράκαινα το κόβω βέβαια. Ναι, δράκαινα είναι. Ρε φίλε. Δράκος, δράκος, για κάτσε λίγο. Το βλέπεις. Α, έφυγε πάλι καλά. Πάλι καλά μας αφήνουν οι δράκαινες. Φεύγουν, ξανακιστρώνονται. Δεν πιάνονται καλά. Κοίτα, εδώ. Τα αριστερό μπροστά, να σημαδεύει τα αριστερό. Μπράβο. Και θα βάλεις δύναμη και όταν το καλάμι κοιτάξει τέρμα πάνω ουρανό, στο ψηλότερο σημείο, τα αφήνεις. Τα αφήνω εδώ από εδώ, από την πετονιά. Στο δεξί, ναι. Τα αφήνω. Τα δάχτυλα μόνο. Ναι. Ένα, πάμε. Μπράβο, ρε.
Την πάει, την πάει. Έχει βγει έξω, ρε παίχτη. Τι έκανε εδώ. Για ξαναπάμε. Πιάσε μπετονιά. Πάμε. Ναι. Μια χαρά, αυτό είναι ωραίο. Αυτό έχει μύτη μπροστά, έχει κρίκο, βλέπεις. Αυτό δεν έχει κρίκο μπροστά. Δεν έχει τίποτα. Αυτό δεν ξέρουμε. Άμα ξέρετε πώς μπαίνουν αυτά τα ψαράκια, καινούργιο είναι. Κάτω να σχολεί. Πείτε μας εμάς να μάθουμε κι εμείς. Το βάλω εδώ πέρα, έχει κάτι τρύπες. Άμα φαίνεται, δεν ξέρω. Το βάλω εδώ πέρα τώρα. Αλλά δεν ξέρω πώς θα κάνει η πλέψη. Τι έχουμε, Μάικ. Βράχο. Πάλι. Πάλι. Τέλεια, τέλεια. Όπα, τώρα. Τι το βγάζει αυτό το μάγκα. Αυτό το μάγκα. Δυνατός βράχος. Λείπει από το μαύρο. Ναι, βέβαια. Άμα σας αφήσει αυτό, είναι λίγο. Οπότε λέω να μην το βγάλω εγώ, Μάικ. Όχι. Το θέμα είναι να τη σώσουμε, ρε φίλε. Γιατί και σε όλες θα την κρατήσουμε. Θα με τη βάλουμε πάλι μέσα. Δεν θα φύγει, πρέπει να το κάνουμε από τα αγκίστρια. Θα το κάνουμε από τα αγκίστρια όπως τίποτα. Τώρα, ελπίζω να τη σώσουμε. Είναι αργά πλέον. Δράκος, τι να κάνεις. Πολύ δράκο, παιδιά, φρύς. Τι μία έχουμε βγάλει. Ωπα! Ρε επιστήμονα. Ναι, ανοίγεις. Μπράβο. Άσε τα δάχτυλα ωραία μαζί. Αλλά. Εντάξει, πες να πιάσουμε, εγώ είδα μελανούρια πριν με το φωτοβολικό. Βασικά με τι. Απλά είναι στη μύτη. Είναι μέσα. Είναι στη μύτη εκεί. Δεν μπορεί να κάνουμε βολή. Τα βράχια είναι πολύ απότομα. Δεν είναι προσβάσιμο. Το πλανάκι είναι 6 γραμμάρια. Οπότε παίζουμε με αυτό. Το άλλο το πλανάκι, το καινούργιο που πήρα, που είδατε πριν που δόλωσα, κόπηκε σε μια βολή. Έχει το χαβαλέ. Το θέμα να πιάσει και την ήρθα. Ψαράκι να γουστάρει. Να δει λίγο τη φάση όλη. Λοιπόν, μέχρι στιγμή αυτή η παραλία είναι τέρμα απομερή. Δεν είναι καθόλου προσβάσιμη. Δεν προτείνουμε σε κάποιον να έρθει. Προτείνουμε σε κάποιον τον οποίο έχει πολύ βαρύ τζιπ ή αγροτικό. Είχαμε άλλα πλάνα. Είχαμε σκεφτεί μια βάρκα να φέρουμε μαζί, που σκοτεί 5 ατόμων. Πηγαίναμε μέσα στο νησάκι, δεν ξέρω αν φαίνεται εκεί. Να κάναμε και λαρέφ, να ράζαμε και λίγο. Έχει κάτι παραλύσει εκεί. Ουσιαστικά αυτό θα να εξερευνήσουμε. Αλλά με τέτοια κουβάλα που ρίξαμε με τα πράγματα αυτά, δεν γινόταν. Οπότε εντάξει, δεν πειράζει. Δύσκολη ημέρα σήμερα. Ωραία, αλλά δύσκολη ημέρα, ε. Δύσκολη ανάβαση, κατάβαση. Είχαμε δύσκολη πρόσβαση σε αυτό το σημείο. Είχαμε εξερεύνηση του βυθού. Είχαμε LRF, μόνο δράκαινες, μόνο δράκους του LRF. Είχαμε παιχνίδι στη θάλασσα. Κάναμε για την πάρτι μας. Μια βάρκα να! Μια βάρκα να! Δεν να η βάρκα! Πουθενά! Πού να την κατεβάσεις! Πού να την κατεβάσεις τη βάρκα! Εδώ είχαμε 1 χιλιόμετρο να πούμε κατέβα κουβάλα, οπότε δεν. Ωραία ήτανε! Κάναμε τη βολτίτσα μας, ξεσκάσαμε, ξεφύγαμε. Αυτά για σήμερα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δίνω Ζολότας εδώ, guest star σήμερα. Δεν θα ξαναχώσουν, ρε. Εννοείται. Άμα έφτιαχναν τον δρόμο πάνω, θα ερχόμουν ξανά σίγουρα. Για τα νερά, σίγουρα θα ερχόμουν. Για τα νερά. Δρόμο, όχι. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή, μας βοηθάει πάρα πολύ. Να είστε καλά και τα λέμε την επόμενη φορά. Να είστε καλά.